Μετά από ένα γεμάτο καλοκαίρι γεμάτο κοινέ εξορμήσει, ο Γιώργο Λιάγκας και η Μαρία Αντονά συνεχίζουν τι αποδράσει του και το Φθινόπορο, επιλέγοντα αυτή τη φορά την ίδρα για μια ρομαντική ανάπτυξη ο παρουσιαστή τη εκπομπή του Αντένα, το πρωινό και η σύντροφό του αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν το Σαββατοκύριακο για να ξεφύγουν από του έντονου ρυθμού τη καθημερινότητα. Η Ιδρα ήταν ιδανική επιλογή για το Γιώργο Λιάγκα και τη Μαρία Αντονά, καθώ βρίσκεται κοντά στην Αθήνα και προσφέρει ευκαιρίε για χαλάρωση και ηρεμία, χωρί όμω να απομακρυνθούν πολύ από τι επαγγελματικέ τα στιγμιότυπα που πρόδωσαν το Γιώργο Λιάγκα και τη Μαρία Αντονά, Το ζευγάρι φαίνεται να έχει βρει τον ιδανικό τρόπο να ισορροπεί ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζωή, απολαμβάνοντα μικρέ αλλά ουσιαστικέ αποδράσει. Το καλοκαίρι που πέρασε, πέρασαν μαζί στιγμέ σε διάφορου μοναδικού προορισμού, με τι φωτογραφίε του να αποτυπώνουν την ευτυχία του. Ο Γιώργο Λιάνκα και η Μαρία Αντονά μπορεί να μην μιλάνε για αυτή τη σχέση, αλλά μίλησαν τα προσωπικά του social media και οι δύο ανέβασαν στιγμιότυπα από το ίδιο σημείο, με διαφορά λίγων ωρών το ζευγάρι εξερεύνησε τα σοκάκια και τα γραφικά τοπία του νησιού, ολοκληρώνοντα αυτή την απόδραση με μία βόλτα στη θάλασσα. Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά ετοιμάζονται σύντομα να επιστρέψουν στην Αθήνα, καθώ του καλούν οι επαγγελματικέ του υποχρεώσει, ωστόσο επιβεβαιώνουν ότι ακόμη και τα Σαββατοκύριακα μπορούν να γίνουν μικρέ ευκαιρίε για νέε εμπειρίε και στιγμέ χαλάρωση. Θυμίζουμε πω πρόσφατα είχαν ταξιδέψει μαζί και στο Λονδίνο. Ο Γιώργος Λιάγκας βρέθηκε εκεί για να πάρει συνέντευξη από τον Κωνσταντίνο Αργυρό και η Μαρία Αντωνά τον ακολούθησε. Γυρνώντας τον συνάντησαν οι κάμερες ώστε να τον ρωτήσουν για τη σχέση του, εκείνος ωστόσο αρνήθηκε ευγενικά να απαντήσει. «Παιδιά, για δουλειά πήγαμε στο Λονδίνο. Ευχαριστώ πολύ», δήλωσε απλώς